Κοντά μας ο νέος προπονητής της Δόξας, Άκης Στολπίδης, coach, πρώτη παρουσία στον πάγκο της των Μαυραετών. Ένα σχόλιο για το τι είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Είδαμε πολλά καλά πράγματα και πολλά άσχημα πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για να κερδίσουμε το παιχνίδι με αυτή τη φιλοσοφία. Θεωρώ βάσει ευκαιριών έπρεπε να το κερδίσουμε. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν μας έκανε χάρη την μπάλα και εμείς μπροστά δεν ήμασταν και τόσο αποτελεσματικοί και να έχουμε τη δύναμη να βάλουμε τον γκολ. Συμβαίνουν αυτά, έχουμε χρόνο μπροστά μας να διορθώσουμε τα κακό σκημένα. Τι μας τύχησε πιο πολύ στο σημερινό παιχνίδι και φέρετε την ισοπαλία? Πιο πολύ μας τύχησε ότι δεν πήγε μπάλα στα δίχτυα, δηλαδή κάναμε αρκετές ευκαιρίες και καθαρές ευκαιρίες. Και στο πρώτο λεπτό το δοκάρι και αμέσως στην επόμενη φάση είχαμε καθαρότητα. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Δεν μπορείς ένα παιχνίδι να κάνεις 30 ευκαιρίες. Αυτές είναι οι ευκαιρίες, θα γίνονται 2, 3, 5, που είναι αρκετές για να πάρεις ένα παιχνίδι. Εμείς δεν τα καταφέραμε να το κάνουμε αυτό. Και είχαμε και δύο δοκάρια. Είχαμε δύο δοκάρια. Εγώ να σας πω την αλήθεια, είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά την προσπάθεια. Υπήρχε, να πω και την αλήθεια, αυτό που είδα εγώ, και ένα άγχος κάποια στιγμή, γιατί επειδή είναι βαθμολογική μας κατάσταση, δεν είναι καλή και η εικόνα των αγώνων των προηγούμενων αγώνων δεν ήταν καλή. Τα παιδιά μόλις χάσαμε στα πρώτα λεπτά τις τρεις πολύ καλές ευκαιρίες, τους είδα ότι τους κατέβαλε λίγο αυτό, γιατί αρχίζει και πιστεύεις ότι πάλι τα ίδια, δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε. Δεν πειράζει, έχουμε χρόνο να τα φτιάξουμε αυτά. Ακολουθεί ένα παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Ένα παιχνίδι μέσα στην έδρα μας, η Δόξα Δράμας είμαστε. Θα παίξουμε για να κερδίσουμε. Θα κάνουμε αυτά που πρέπει, θα προσπαθήσουμε, θα τα δώσουμε όλα και ελπίζω να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί και τυχεροί στην τελική μας προσπάθεια. Κότσε, ένα σχόλιο για το ότι δύο ιστορικές ομάδες, η ομάδα δική σου, η Δόξα Δράμας, και η Βέρεια, αυτή τη στιγμή δίνουν μία μάχη για τη σωτηρία και για να μην υποβαστούν στο τοπικό πρωτάθλημα. Δυστυχώς, πώς το βλέπεις αυτό? Δυστυχώς, δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραία εικόνα. Δύο ιστορικές ομάδες με χρόνια στην πρώτη κατηγορία, δύο νομοί ποδοσφαιρικοί που έχουν βγάλει ατελείωτους παίκτες σε μεγαλύτερες ομάδες, σε εθνικές ομάδες, να βρίσκονται σε αυτές τις κατηγορίες και όχι απλά να βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, να φυτοζώνουν, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, και να παλεύουν για να μπας και μείνουν στην κατηγορία. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας να την κρατήσουμε την ομάδα στο όσο νωρίτερα γίνεται στην κατηγορία. Δεν μπορούμε να αλλάξει αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο. Δεν αλλάζει τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτοί που είμαστε εδώ με αυτούς τους παίκτες που έχουμε, θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε.